θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δρομολογούνται εξελίξεις από τον Υπουργό Παιδείας, με τις οποίες είναι η σύμφωνη γνώμη και του ΟΣΑ και του ΣΕΒ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Εκπαίδευση, στις οποίες θα αλλάξουν ριζικά το DNA του δημόσιου σχολείου. Εμείς θα το πούμε με δύο λόγια, ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο σχολείο, το μαζικό, το οποίο γνωρίζαμε, στο βαθμό που το γνωρίζαμε, με όλες τις δυσκολίες, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτό, για όλα τα παιδιά, αυτό θα αλλάξει ριζικά. Το Υπουργείο προγραμματίζει και προετοιμάζει ένα λύκειο, σύμφωνα και με την Επιτροπή του Πορίσματος του κυρίου Λιάκου στον Εθνικό Διάλογο, αλλά και με τις προτάσεις του ΙΕΠ, το οποίο θα είναι ένα βαθιά ταξικό λύκειο για λίγους, για εκλεκτούς, αριστοκρατικούς, αριστοκρατικό, απόλυτα προσαρμοσμένο στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από εκεί και μετά την πρώτη λυκείου, που θεωρείται θα τελειώνει πια η 10χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, ένα μικρότερο μέρος παιδιών, ένα μεγαλύτερο μάλλον μέρος των παιδιών θα πηγαίνει στο επαγγελματικό λύκειο και η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών προετοιμάζεται για την κατάρτιση. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα σε ένα δημόσιο σχολείο όπου οι δαπάνες μειώνονται δραματικά, φτάνει να σας πω, νομίζω ως δημοσιογράφοι το ξέρετε, ότι πλέον φορολογούνται σαν επιχειρηματική δραστηριότητα των σχολικών επιτροπών και τα έσοδα τα οποία είχαν τα σχολεία από το κηλικείο. Θεωρούμε ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δραματική για τα παιδιά του δημόσιου σχολείου, για τους μαθητές μας, για τα μορφωτικά τους δικαιώματα, αλλά και για το εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών.